προσπαθούμε ναι. να τους περάσουμε, οι εγκυμοσύνες σου ήταν εύκολες. Ναι, η δεύτερη ήταν έτσι λίγο, ενώ είχα λίγα θεματάκια κτλ. Γενικότερα όμως ήταν αρκετά εύκολες. Εντάξει, μόνο το... με το, η γέννηση του Ηλία ήταν έτσι μια περιπέτεια. Δηλαδή? Δηλαδή ήμουν στον... ποιον μήνα, ποιαν εβδομάδα ήμουν. Ήμουν τέλος πάντων 3 εβδομάδες, νομίζω 2,5 εβδομάδες πριν να γεννήσω. Ναι. Πριν να κάνω την εξέταση της καρδίας. Οπότε εγώ ξυπνώ, λέμε σον τώρα ξέρω εγώ, να πάμε στο γιατρό, να Λευκοσία, Λευκοσία είναι ο γιατρός, που πάμε στο γιατρό να κάνουμε την εξέταση. Παίρνει νοσοκόμα το γιατρό, για τρελά κάτω κάτι γίνεται. Εγώ τίποτε εντωμεταξύ, χαλαρά. Μου λέει ο γιατρός έφαγες, του λέω όχι. Ναι. Ήμουν να πας να φάξεις να ξανάρθεις. Παραλαμβάνουμε λοιπόν την εξέταση της καρδούλας, πάλι κάτι δεν πάει καλά. Τρώω την εξέταση, τις εξετάσεις τις διάφορες που κάνουμε εμείς οι γυναίκες και μου λέει γεννάς. Τώρα. Άλλωστε, 2,5 εβδομάδες από τα πράγματα μας τη λέμε εσώ. Τι ακριβώς γεννώ. Γεννάς, πρέπει να μείνεις μέσα. Αυτό έγινε 9 η ώρα 28 του Νιόβρη του 2011. Γέννησα 29 του Νιόβρη η ώρα 8 το πρωί, μετά από 23 ώρες. Ναι, φυσικά. Φυσικά και όχι. Λέω μετά από τόσες ώρες. Άρα είσαι από αυτές τις γυναίκες που τράβηξαν όλους τους πόνους του φυσιολογικού. Μα δεν ένιωθα πόνο ρε παιδιά. Είχα συσπάσεις. Είχα συσπάσεις. Εντάξει, είχαν στην περίοδο αυτή, πέσαν τσουπαλμοί πάρα πολλά του μωρού. Άρα γι' αυτόν επενέβησαμε και σαρικίν. Ήρθαν σπευσμένα μέσα για να πάμε για σπευσμένη και σαρικίν, μετά επανήλθαν. Το τραβήξαμε όσον δεν επήγαινε τέλος πάντων, που σε κάποια στιγμή μου λέει ο γιατρός «Κατερίνα μου, έχουμε τις επιλογές να αποφασίσεις». Ανταποκρίθηκε ο άντρας μου και είπε «Κάμε την κεσσαρική, σε παρακαλώ, να αντέχω». Όχι, εντάξει. Ενώ όταν είδαμε ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά, κάμε την κεσσαρική, δεν το μετανιώνω καθόλου. Η δεύτερη εγκυμοσύνη μου ήταν συνειδητοποιημένα ότι θα έκανα κεσσαρική.